τα γιορτινά της βάζει Κρήτη εν ώψη των Χριστουγέννων με τους εμπόρους να ποντάρουν στην αναθέρμανση της παγωμένης αγοράς. Και ευελπιστούμε ότι σε αυτή την περίοδο το λιανικό εμπόριο που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίους μήνες ιδιαίτερα έχει υποστεί μεγάλες πιέσεις, ίσως στις μέρες αυτές ανακάμψουμε λίγο. Εμένα η διάθεσή μου είναι πάντα καλή, γιατί είμαι πολύ θετικό άτομο και όταν βλέπω και άτομα σαν εσάς στην αγορά όμορφα, χαρούμενα, χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν αφήνω τίποτα για τελευταία στιγμή. Σιγά 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 τα έχω πάρει όλα. Αγορές? Λίγο. Έχετε και αλαντόρα, γιατί θα μπει και το εορταστικό ωράριο σε εσείς σε λίγες μέρες. Ναι, ναι, πολλά ακόμα, γιατί έχω 5 εγγόνια. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου που θα ισχύσει στα εμπορικά καταστήματα. Από τις 15 του Δεκεμβρίου ξεκινάει και το ωράριο το εορταστικό. Ένα ωράριο που πραγματικά δίνει πολλές ώρες και δυνατότητα στους καταναλωτές και τα νοικοκυριά να κατέβουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Καταστηματάρχες θα στολίζουμε όπως βλέπετε. Τώρα συμπληρώνουμε λίγα χρυσά πιονκάκια και είμαστε έτοιμοι. Ευελπιστούμε πρώτα απ' όλα στην καλή ψυχολογία του κόσμου. Με γονές έχουμε, παιδιά έχουμε, θα ψωνίσουμε φυσικά. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάντα και όλα θα πάνε καλά, όλα. Και μη φοβόμαστε Τούρκους και αυτά, τους έχουμε στο χέρι. Πόσα, με τι λεφτά. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται τίποτα. Αποκλείεται τίποτα. Εγώ κοτόπουλο θα βγάλω, πάρουμε να βγάλουμε την οικογένεια. Από δωράκια? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Για τρεις συνεχόμενες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, με το εορταστικό ωράριο να ξεκινά την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι καλό που τρεις Κυριακές θα είναι ανοιχτά και έτσι θα μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει και τα καταστήματα να ανασάνουν. Η διάθεση είναι έτσι και έτσι. Και καλή λόγω Χριστουγέννων και κακή λόγω διαφοροκαταστάσεων. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Εντάξει, έτσι και έτσι. Ούτε πολύ υψηλές, ούτε πολύ χαμηλές. Ό,τι μπορεί ο καθένας θα πάρουμε. Ανάλογα. Τουλάχιστον θα πάρετε κανένα δωράκι. Λέω να του πάρω ένα μπλουζάκι χριστουγεννιάτικο. Ζεστό χρήμα στα ταμεία τους ευελπιστούν να εισρεύσει τις επόμενες μέρες έμποροι και επαγγελματίες οι οποίοι ποντάρουν στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και του δώρου Χριστουγέννων. Θα στηριχτούν οι τοπικές επιχειρήσεις, γιατί το χρειάζεται η τοπική οικονομία, το χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Και φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου θα προχωρήσει σε διάφορες εκδηλώσεις σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του εορταστικού κλίματος.